Θέλω ξεκινώντας να ευχηθώ σε όλους τους συμπολίτες μου, σε όλους τους νησιώτες να έχουν υγεία, ευτυχία και ό,τι καλό για τις οικογένειές τους. Θέλω να δώσω ένα μήνυμα τούτες τις Άγιες ημέρες, να σταθούμε αλληλέγγυοι κοντά στους αδύναμους, στους ευάλωτους, σε αυτούς που έχουν ανάγκη οι συμπολίτες μας, για να νιώσουν και αυτοί ότι έχουν κάποιον δίπλα τους. Το σύνθημά μας και το μήνυμά μας, κανένας μόνος, κανείς μόνος αυτές τις Άγιες ημέρες. Και φτάνοντας στο τέλος της θητείας μας, μια θητείας ομολογωμένως δύσκολης, μια θητείας με ένα μεταναστευτικό ζήτημα, με την πανδημία ανάμεσά μας, με τους πολέμους στη γειτονιά μας, φτάσαμε εδώ για να αντιμετωπίσουμε όλες αυτές τις δυσκολίες και θέλω να πω ότι είμαι ικανοποιημένος, γιατί τούτη η Δημοτική Αρχή στάθηκε στο ύψος της και αντιμετώπισε όλες αυτές τις δυσκολίες και ειδικά το μεταναστευτικό ζήτημα, το οποίο όπως θυμάστε όλοι δεν μας άφηνε να κοιμηθούμε. Με 27.000 κόσμο πάνω στο νησί, με μετανάστες να είναι πάνω στο λιμάνι της Μυτιλίνης, μέσα στους κήπους της πόλης και εμείς η αγωνία μας να φουντώνει για το πώς θα επιλύσουμε αυτό το ζήτημα και πώς θα φτάσει το νησί μας και η πόλη μας σε μια κανονικότητα. Είμαστε ικανοποιημένοι. Είμαστε ικανοποιημένοι διότι ξεκινώντας, ο εκλογικός νόμος δεν μας έδωσε το δικαίωμα να έχουμε τη δυνατότητα αλλαγής συντελεστών και συνεργατών οι οποίοι θα βοηθούσαν και θα είχαν μία άνεση για να αντιμετωπίσουμε όλα αυτά τα καυτά ζητήματα. Όμως ήταν τούτη η στιγμή που έκανα κάλεσμα στην αντιπολίτευση, στους συνδυασμούς του Μαμάκου, του Μιχάλη και του Τάκη, του Ζαφυρί, οι οποίοι στάθηκαν δίπλα μου. Στάθηκαν επάξια, ενώσαμε τις δυνάμεις μας και αντιμετωπίσαμε όλες αυτές τις δυσκολίες, οι οποίες αυτή τη στιγμή βάζουν σε μια ομαλότητα το Δήμο μας. Ήταν στιγμές αγωνίας και δυσκολίας όλο αυτό το διάστημα. Όμως θέλω να πω ότι ήμασταν οι μοναδικοί, θα έλεγα, επειδή συμμετέχω σε όλες τις αυτοδιοικήσεις, τις τοπικές, ήταν η μοναδική Δημοτική Αρχή η οποία έχει αντλήσει τόσα πολλά μεγάλα κονδύλια και τα οποία αξιοποιήθηκαν στο Δήμο μας και αξιοποιήθηκαν τόσο μέσα στην πόλη όσο και στις δομητικές και τις τοπικές κοινότητες. Πάνω από 170 έργα τα οποία είναι ένας τόμος και τα οποία θα σας διανεμηθούν και θα ήθελα να τα μάθει ο κόσμος, να τα δημοσιεύσετε για να αισθάνονται και αυτοί ότι όσοι συνέβαλαν και όσοι συνετέλεσαν σε αυτή την προσπάθεια είναι άξιοι επένων. Θέλω να πω ότι αντιμετωπίσαμε δυσκολίες σε πολλά θέματα. Είχαμε να αντιμετωπίσουμε συνεργάτες στους οποίους εγώ εμπιστεύτηκα απόλυτα και ίσως το μεγάλο μου λάθος ήταν ότι δεν έδωσα τη δυνατότητα από το ξεκίνημα και σε άλλους δημοτικούς συμβούλους, μη ανήκοντας στο συνδυασμό μου, να ασκήσουν και αυτή εξουσία και να αποδείξουν, όπως αποδεικνύουν αυτή τη στιγμή, ότι ο Δήμος
πάει πολύ καλά σε όλους τους τομείς, είτε αυτό λέγεται οικονομικός τομέας, είτε λέγεται καθαριότητα, είτε λέγεται πολεοδομία, είτε λέγεται τεχνική υπηρεσία. Ήτανε μια παθογένεια η οποία ως βασικό μου λάθος, επαναλαμβάνω, εμπιστεύτηκα απόλυτα κάποιους βασικούς μου συνεργάτες οι οποίοι ξεκινήσαν μαζί και μας συνέδεαν πολλά θέματα ιδεολογικά, θέματα φιλίας και πίστευα και χημεία μεταξύ μας. Αποδείχθηκε όμως ότι κάποιοι καβάλισαν το καλάμι. Αποδείχθηκε ότι στοιχήθηκαν και εμπιστεύτηκαν και εγκλωβίστηκαν σε κάποιες ανασφάλειες πολιτικών οι οποίοι τους οδήγησαν στα συμβάντα τα οποία διαπιστώσατε και γνωρίζει όλη η κοινωνία μέσα στην πόλη της Μυτιλίνης, στο νησί επάνω, αλλά ομολογουμένως έχει φτάσει και έξω από το νησί. Θα έλεγα ότι έπαθα και έμαθα. Όμως θέλω να πω τούτο, ότι την καλοσύνη μου την εξέλαβαν ως αδυναμία. Εγώ θέλω μέσα αυτή την συνέντευξη που δίνουμε, ομολογουμένως, να ευχαριστήσω όλους όσοι στέκονται ακόμα δίπλα μου για να έχουμε ψηλά τη σημαία του Δήμου μας και της πόλης μας, την οικογένειά μου που στάθηκε και στέκεται δίπλα μου στις δύσκολες στιγμές, αλλά και όλους τους συμπολίτες. Όλους τους συμπολίτες μου και τους συνδημότες μου οι οποίοι με εμπιστεύονται από το ξεκίνημα της ενασχόλησής μου με τοπική αυτοδιοίκηση, από το 1990, εκλέγοντας μου συνεχώς μέχρι σήμερα στην τοπική αυτοδιοίκηση, και έχω την τιμή και την τόλμη να τους κοιτάζω στα μάτια, γιατί έχουμε αναπτύξει μια άλλη σχέση και λόγω της ιδιότητάς μου και του λειτουργήματός μου, τους οποίους συναντάω καθημερινά, συνεχώς, κατά δεκάδες. Και όντως, εισπράττω την αγάπη τους, τη συμπάθειά τους και βέβαια την εκτίμησή τους. Αυτό εμένα με γεμίζει σαν άνθρωπο, με γεμίζει σαν αυτοδιοικητικό και σαν απλό πολίτη, ο οποίος έχω ψηλά το κεφάλι για να κινούμε ανάμεσα στους συμπολίτες και τους συνδημότες μου. Θέλω να πω ότι οι δημοτικές αρχές έχουν συνέχεια και θέλω να ευχηθώ στη νέα Δημοτική Αρχή να έχει τη δύναμη να αντιμετωπίσει τις δυσκολίες της τοπικής αυτοδιοίκησης και εγώ βέβαια θα συμβάλλω ως πολίτης, ως παλιός αυτοδιοικητικός, ως παλιός δήμαρχος για να βοηθήσω σε όποιες δυσκολίες θα συναντήσουν. Και αυτό είναι δέσμευση. Τους αφήνω με μια μεγάλη παρακαταθήκη από μελέτες, από συνεχιζόμενα έργα, από έργα τα οποία υλοποιήθηκαν και βέβαια τους αφήνουμε και ένα γεμάτο ταμείο με 24 εκατομμύρια. Εξοφλημένα όλα και το ταμείο γεμάτο. Εύχομαι αυτό το ταμείο να αξιοποιηθεί και είμαι εδώ για να δώσω τη δυνατότητα και τη βοήθειά μου σε ό,τι μου ζητηθεί. Θέλω να ευχαριστήσω όλους εσάς, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, που σταθήκατε δίπλα μου σε δύσκολες καταστάσεις. Δεν θα κρύψω ότι με λυπεί το γεγονός ότι δέχτηκα βολές
πολλές φορές πιθανόν δίκαια, πολλές φορές άδικα. Όμως, γι' αυτό είστε εδώ, για να εκτιμήσετε ότι έκανα εγώ και οι συνεργάτες μου και να μας δικαιώσετε ή να μας πείτε ότι δεν φτάσαμε στο επιθυμητό. Όμως εγώ έχω τη συγκίνηση μου ήσυχη, επειδή έχω θητεύσει στην τοπική αυτοδιοίκηση, σας είπα από το 90, θεωρώ ότι αυτή η θητεία εν μέσω τόσων δυσκολιών, όπως σας είπα, αποτέλεσε ένα μήνυμα ότι όποιος δουλεύει κάνει και λάθη. Έδωσε ένα μήνυμα και άλλαξε την εικόνα της πόλης και του Δήμου μας. Δεν θα πάτε πουθενά σε καμιά τοπική κοινότητα και δημοτική που να μην δείτε κάτι το οποίο έχει κάνει ο Δήμος. Και όταν λέω κάτι πολύ μεγάλο, εκτός τα καθημερινά τα οποία αντιμετωπίσαμε μέσω θεομηνιών και δυσκολιών. Αν δείτε μέσα στην πόλη, γίναν τόσα πολλά και μεγάλα τα οποία κανείς δεν θα τολμούσε, όπως μου είπαν κάποιοι να τα έκανε. Όμως εμείς τολμήσαμε. Τολμήσαμε τον αγωγό της Λαγκάδας. Ένα πολύ μεγάλο έργο το οποίο, ναι, είχε επιπτώσεις σε αυτούς οι οποίοι είχαν τα μαγαζιά τους κατά μήκος της οδού. Όμως το όφελος ήταν πολλαπλό. Για φανταστείτε τώρα να παθαίναμε αυτά που έπαθε ο Βόλος, γιατί δεν απήχε πολύ από εμάς. Θυμάστε ότι κάποτε είχαν πνιγεί μέσα στην πόλη εξαιτίας του αγωγού αυτού. Αυτή τη στιγμή η πόλη στέκεται, είναι ασφαλής και θα στέκεται στους αιώνες. Γιατί έγινε ένα πολύ μεγάλο έργο, το οποίο είναι εφάμιλο μεγάλων έργων ανά την Ελλάδα. Ξεκινήσαμε μια ιδέα την οποία εγώ επέμενα και στον Δήμαρχο, όμως θα την υλοποιήσω. Με 17 διοδοτήσεις ξεκινήσαμε την ανάπλαση του λιμανιού. Δεχτήκαμε και εκεί πολλά σχόλια. Όμως εγώ νιώθω ικανοποίηση αυτό που βλέπω. Τον κόσμο να ξεχύνεται πάνω στο λιμάνι και το απολαμβάνει και μέσα στο χειμώνα και τους ξένους που επισκέπτονται και ακούω να ψιθυρίζουν μέσα. Ποιος είναι ο Δήμαρχος εδώ? Τέτοιο λιμάνι σε κανένα νησί δεν είδαμε, τέτοια ανάπλαση. Αυτό λοιπόν εμένα με ικανοποιεί και ευελπιστώ, ήθελα να πιστεύω ότι και η νέα Δημοτική Αρχή θα το συνεχίσει, διότι εμείς έχουμε εξασφαλίσει τα λεφτά για να γίνει η ανάπλαση ένθεν και ένθεν κατά μήκος του λιμανιού και από την άλλη πλευρά όπως είναι τα μαγαζιά της πόλης μας. Φυσικά και η πλατεία Σαφούς, η οποία είναι μέσα στη μελέτη σε συνδυασμό με το παλιό λιμναρχείο που θα απογειώσει και θα αλλάξει την πόλη μας. Θα είναι μία πόλη η οποία θα έχει το ιστορικό της κέντρο. Θα συνδέει δηλαδή το λιμάνι με τα τσαμάκια και με την επάνω σκάλα. Γιατί αν δείτε, συντελέστηκε ένα πολύ μεγάλο έργο. Και όσοι πηγαίνουν ξένοι αλλά και ντόπιοι το απολαμβάνουν και έχουν να πούν πολλά καλά λόγια γι' αυτό. Την επάνω σκάλα δεν τη θυμάμαι ποτέ να έχει τέτοια ενδυνάμει ανάπτυξη. Αναπλάθηκε αυτή τη στιγμή το πάγο της επάνω σκάλας. Κάτι το οποίο είχε εγκαταληφθεί τελείως. Άλλαξε ο φωτισμός τόσο στην επάνω σκάλα όσο και στην πόλη μας και στις δημοτικές ενότητες. Ο φωτισμός LED. Ένας φωτισμός ο οποίος δίνει ασφάλεια, αλλά αναδεικνύει και την πόλη μας και τις γειτονιές μας. Έτσι, 11.000 φωτιστικά σώματα έχουν απλωθεί κατά μήκος της δημοτικής μας ενότητας
και βέβαια για μια δεκαετία τουλάχιστον οι επόμενες δημοτικές αρχές δεν θα έχουν να ασχοληθούν με το φωτισμό, με το χαμηλό φωτισμό, με το φόβο των κατοίκων, αλλά και με τις βλάβες οι οποίες ήταν πολύ μεγάλες. Θα κάνετε μια βόλτα πηγαίνοντας προς την Νεάπολη. Βγαίνοντας από την πόλη θα δείτε τη σωράδα φωτισμένη, μια ανάπλαση η οποία μένουν τα μάτια όσων επισκέπτονται και μπαίνουν στην είσοδο της, στην πύλη εισόδου της πόλης μας όταν φτάσουμε την πτήση τους στη Μυτιλήνη. Αλλά το ίδιο συμβαίνει και αυτούς που αποβιβάζονται στο λιμάνι της Μυτιλήνης βλέποντας ένα ανακοινισμένο νέο τελωνείο, μια πύλη εισόδου που αποτελεί ένδειξη πολιτισμού εφάμιλο με την πόλη της Μυτιλήνης μας. Και βέβαια, τι άλλο, αυτό που είχαμε υποσχεθεί και όλων μας των φίλων εδώ συνεργατών ήταν επιθυμία, ο βιολογικός της νότιας πόλης. Κακά τα ψέματα. Κολυμπούμε σε μια θάλασσα η οποία δεν τιμά την πόλη μας και το νησί μας και είναι η μοναδική, θα έλεγα, παραλία της πόλης, κατεβαίνοντας, βγαίνοντας από την πόλη προς την Νεάπολη, και βέβαια είναι μια νότια πόλη η οποία πλέον έχει κατοικηθεί με πληθυσμό πάνω των 10.000 και βαίνει συνεχώς αναπτυσσόμενη. Αυτά ήταν, είναι τα μεγάλα. Όμως εστιάσαμε στην παιδεία, στον αθλητισμό και βέβαια στην κοινωνική πολιτική. Σε μια παιδεία την οποία αναδείξαμε κατασκευάζοντας πάνω και ανακατασκευάζοντας πάνω από 29 σχολεία σε όλο το Δήμο μας. Κατασκευάσαμε και ανακαινήσαμε και ανακατασκευάσαμε πάνω από 20 γήπεδα στο Δήμο Μυτιλήνης. Και βέβαια, ασκώντας κοινωνική πολιτική, δυστυχώς θα έλεγα, σιτίζουμε πάνω από 100 άτομα, συνδημότες μας, που αυτό βέβαια δεν τιμάει την πολιτεία γενικότερα. Η φτώχεια είναι βαθιά και ας μη φαίνεται στα λαμπερά σαλόνια και στα φωτισμένα της πόλης μας. Όμως εμείς, έχοντας ευαισθησία, φτάσαμε ως Δήμος να σταθούμε δίπλα σε αυτούς τους κατά τα άλλα αξιότιμους, αξιοπρεπείς νοικοκυρέους οι οποίοι είχαν το βιός τους και κατάντησαν πολλοί από αυτούς να ζητάνε συσίτιο από το Δήμο. Το ικανοποιούμε χωρίς να το διατυμπανίζουμε. Και θέλω να δηλώσω ότι ήμουν πάντα αυτής της λογικής. Δεν έβγαινες, δήμαρχοι μου λέγανε, να τα πεις αυτά. Όχι, δεν έβγαινα να τα πω. Πάντα ακολουθούσα αυτό που έλεγε η συνείδησή μου, αυτό που έλεγε η ψυχή μου, αυτό που ένιωθα, που ακουμπούσα το συνδημότη μου. Και αυτό θα κάνω και στο μέλλον. Δεν είμαι το φαίνεστε. Είμαι άνθρωπος ο οποίος θέλει να συμβαδίζει την τοπική αυτοδιοίκηση με το επάγγελμά του. Την πληγή να την ανοίγει, να σπάει το απόστημα και να την κλείνει αμέσως. Αυτό έκανα και αυτό θα συνεχίσω να κάνω. Αυτό θα κάνω να στέκομαι δίπλα στους συνδημότες μου, δίπλα στους συμπολίτες μου με την ιδεολογική μου τοποθέτηση και να συμβάλλω στην ανάπτυξη αλλά και στις αδυναμίες που έχει αυτός ο τόπος. Και πάλι θέλω να ευχαριστήσω όλους σας που είστε δίπλα μου. Είναι μεγάλη η τιμή που στέκεστε απέναντί μου για να ακούσετε αυτά τα λίγα λόγια τα οποία βγαίνουν από μέσα μου και είμαι βέβαιος ότι στο μέλλον θα είμαστε πάλι μαζί
και θα κοιταζόμαστε στα μάτια. Θα λέμε αλήθειες και θα βοηθάμε ο καθένας από το μετερίζει του αυτόν τον τόπο, αυτό το νησί. Σας ευχαριστώ όλους. Αν θέλετε κάτι να με ρωτήσετε, είμαι εδώ για να σας απαντήσω. Ναι, εγώ θα ήθελα να ρωτήσω, μιας και αναφερθήκατε στο παρελθόν και δεν νομίζω ότι έχει νόημα τώρα πια, και σε συνεργάτες που εμπιστευτήκατε αλλά τελικά διαψευστήκατε. Αυτοί ήταν οι λόγοι που τελικά αποσύρατε την υποψηφιότητά σας τον περασμένο Ιούλιο? Σας είπα ότι εμπιστεύτηκα και έτσι έχω μάθει στη ζωή μου. Όπως εγώ είμαι ευθύς και όταν με εμπιστεύεται κάποιος να κάνω κάτι και θέλω να είμαι σωστός, έτσι και εγώ εμπιστεύθηκα τους συνεργάτες μου, οι οποίοι βέβαια είχαν όλη την άνεση και όλη την αξιοδότηση για να αντιμετωπίσουν τα θέματα ο καθένας στον τομέα του. Θέλω να επαναλάβω ότι όλοι αυτοί, κάποιοι μάλλον από αυτούς, είχαν άλλα στο κεφάλι τους. Δυστυχώς, έχοντας άλλα στο κεφάλι τους, το σήκωσαν ψηλά. Και με τα λύπης μου, θέλω να πω ότι καβάλισαν για ένα καλάμι. Έτσι, φτάνοντας σε σημείο να ακούσουν κάποιες φωνές πολιτικών οι οποίοι μέσα από τις ανασφάλειές τους ήθελαν να αισθάνονται ότι έχουν μια ομάδα δίπλα τους η οποία αποδείχτηκε ότι είχαν ξύλινα πόδια. Και αυτό η κοινωνία δεν το άφησε να πάει έτσι. Έτσι λοιπόν, αφού στοιχήθηκαν κάτω από τέτοιες σκέψεις, θέλω να πω ότι εγώ δεν ήθελα να διχάσω αυτή την κοινωνία, αυτό τον κόσμο που με αγαπάει, είναι δίπλα μου και είμαι βέβαιος και στο μέλλον μου θα σταθεί κοντά μου. Δεύτερο, αυτό θα ρωτούσα, για το μέλλον. Δηλαδή, ποιες έχουν ακούσει πολλά το τελευταίο διάστημα, ποιες θα είναι οι επόμενες κινήσεις σας, δηλαδή πού θα σας δούμε άμεσα. Σας επαναλαμβάνω ότι δεν είναι αυτός ο σκοπός στη ζωή μου για να κυνηγώ θέσεις. Έχω υπηρετήσει τοπική αυτοδιοίκηση από το 1990 και με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Νιώθω ενεργός πολίτης και βέβαια αφού σας επαναλαμβάνω ότι έπαθα και έμαθα με την ιδεολογική μου άποψη θα σταθώ δίπλα στους συμπολίτες μου και βέβαια ό,τι μου ζητηθεί από αυτούς να βοηθήσω ξεκινώντας βέβαια από το λειτουργήμά μου το οποίο έχει και βασική και την ψυχική αλλά και την σωματική βοήθεια στον συμπολίτη μου και στον συνάνθρωπό μου. Δήμαρχε, εγώ θέλω λίγο να εστιάσω σε δύο έργα από αυτά που αναφέραμε. Σε ένα έργο από αυτά που αναφέρατε και σε ένα από αυτά που δεν αναφέρατε. Θα συμφωνήσω ότι το έργο της Προκυμαίας είναι ένα μεγάλο έργο και εμένα προσωπικά το αισθητικό αποτέλεσμα μου αρέσει. Βέβαια δεν συμφωνούν όλοι οι πολίτες, αλλά εντάξει, αυτό είναι και λίγο σωστά προσωπικό θέμα. Παρ' όλα αυτά όμως υπάρχει μια πολύ μεγάλη καθυστέρηση η οποία φέρνει και μια δυσλειτουργία στο κέντρο της πόλης και μια αισθητική έτσι παραμόρφωση θα λέγαμε στο λιμάνι της Μυτιλίνης. Σε τι κατάσταση, σε τι φάση είναι τώρα το έργο, δηλαδή παραδίδεται στον επόμενο δήμαρχο, σε τι φάση είναι, γιατί ακούγεται ότι υπάρχουν δυσκολίες, εργολάβος, καθυστερεί, βρίσκει δικαιολογίες. Κάπως πρέπει να προχωρήσει όλο αυτό και με αυτό το ρυθμό δεν μπορούμε να πάμε ούτε στην πλατεία Σαφούς, ούτε στο Φανάρι. Πόσο μάλλον στους καφετέρες απέναντι, νομίζω συμφωνούν όλοι σε αυτό. Σε τι φάση λοιπόν είναι αυτό το ένα, και στο δεύτερο είναι το κολυμβητήριο. Δεν το αναφέρατε καθόλου.
ένα σημαντικό έργο το σχεδίασε η προηγούμενη Δημοτική Αρχή, τα πράγματα πήγαν λάθος, το καταλαβαίνω, και λίγο να πούμε και σε τι φάση είναι αυτό και έχει χαθεί η χρηματοδότηση, γιατί κάτι διάβασα πρόσφατα, ένα δημοσίευμα της συναδέλφου που έλεγε ότι χάνεται, χάθηκε, δεν έχω καταλάβει. Και λίγο να τα πούμε αυτά. Μάλιστα. Ευχαριστώ. Θα συμφωνήσω με εσάς ότι το αισθητικό αποτέλεσμα του λιμανιού μας, της ανάπλασης, με ικανοποιεί και εμένα. Σαφώς και έχουμε μεγάλη καθυστέρηση. Να λάβετε υπόψη ότι προς το αισθητικό αποτέλεσμα συνέβαλαν σε αυτό πάνω από 17-20 αρχιτέκτονες. Και φυσικά η γνώμη αυτών είναι πολύτιμη και υπολογίσιμη. Και αυτή τη γνώμη και τη γνώση ο κάθε δήμαρχος οφείλει να σεβαστεί και να ακολουθήσει. Δεν θα δεχόμουν από κανένα από αυτούς αρχιτέκτονα να διαθέσω έναν ασθενή μου για να του κάνει μια έννοιση. Πολλό δε μάλλον πόσο εγώ θα επενέβαινα είτε στο φωτισμό του λιμανιού είτε στην αισθητική του, η οποία όπως σας είπαμε ικανοποιεί. Να λάβετε υπόψη ότι δεν είναι μόνο αυτό που βλέπετε πάνω στο λιμάνι. Οι υποδομές κάτω από αυτό είναι πολύ μεγάλες. Οι υποδομές του, οι οποίες είχαν διαλυθεί, είτε αυτό λέγεται αποχέτευση, είτε λέγεται τροφοδοσία πλοίων, είτε λέγεται ηλεκτρισμός, είτε λέγεται οτιδήποτε άλλο κάτω από τη γη, αυτό ήταν επιβεβλημένο να αντικατασταθεί. Λάβετε υπόψη ότι σπήλαια κάτω από το λιμάνι, σπηλιές δηλαδή, είχαν φάει το οδόστρωμα και τον άσφαλτο και έφταναν απέναντι. Στα απέναντι σπίτια και στα κτίρια της πόλης μας. Αυτά φωνάξαμε με τη βοήθεια και της τεχνικής υπηρεσίας δίτες από την Κάλυμνο, οι οποίοι μόνο αυτοί είχαν δυνατότητα να πέφτουν κάτω με τα τσιμέντα και με τις μπουκάλες, να μπαίνουν μέσα στα λαγούμια αυτά, στα σπήλαια και να τα κλείνουν. Φανταστείτε αυτό πόσο απαιτούσε χρόνο για να αποκατασταθεί. Και όλα τα υπόλοιπα. Το επιφανειακό είναι εύκολο. Όσο για τη χρηματοδότηση, να είστε, εμείς πιέζαμε τον εργολάβο και θα τον πιέζουμε μέχρι και την τελευταία στιγμή που είμαστε εδώ, όμως τα λεφτά τα έχουμε εξασφαλίσει και ευελπιστώ και θέλω να πιστεύω και θα σας πω ότι είμαι βέβαιος ότι η επόμενη Δημοτική Αρχή θα συμβάλλει, θα σταθεί δίπλα και θα το συνεχίσει για να το τελειώσει. Μια επιστασία πλέον θέλει, η οποία αυτή θα πρέπει να είναι πιεστική σε αυτόν τον οποίο έχει αναλάβει, εμείς τον πιέζαμε πολύ και θα δείτε ότι το αποτέλεσμα είναι αυτό που θα δικαιώσει όλους μας. Όσον αφορά το κολυμβητήριο, εμείς εξασφαλίσαμε επιπλέον χρηματοδότηση. Αντιμετωπίσαμε πολλές δυσκολίες και οικοπαιδικές όταν αναλάβαμε, τις οποίες δεν είναι η στιγμή για να τις αναλύσουμε, και συμβάλαμε να ξεκινήσει άμεσα η κατασκευή του. Ξεκίνησε λοιπόν η εξκαφή, τα τυχεία, οι υποδομές, όμως ο πόλεμος, η οικονομική κρίση η οποία επήλθε στο επόμενο διάστημα, έκανε τον ίδιο εργολάβο να μην έχει τη δυνατότητα οικονομικά να συνεχίσει έχοντας μεγάλες απαιτήσεις. Και έτσι από μία ελάχιστη καθυστέρηση εξόφλησης του τελευταίου εντάλματος, όχι από μας, από την κεντρική κυβέρνηση, από τη Γραμματεία Αθλητισμού, είχε ως αποτέλεσμα να του δώσει την αφορμή να λύσει την σύμβασή του. Αμέσως και εγώ και ο Δήμαρχος με πολλά ταξίδια και ο Γιάννης Σοβατός μαζί μας πιέσαμε, βοηθήσαμε και είμαστε στη φάση αυτή τη στιγμή έτοιμοι για να επαναδημοκρατήσουμε, αν είχαμε λίγες εβδομάδες ακόμα θα το κάνουμε, για να ξεκινήσει
και να έχει αίσιο τέλος. Και βέβαια είχα ανακοινώσει και εμένα σε αυτή μου την εξαγγελία ότι επιθυμία μου είναι να πάρει το όνομα του τέο του απελθόντος δημάρχου, του αποθανόντος, του αείπνιστου, του Σπύρου του Γαλήνου. Ήτανε δική μου επιθυμία, εξαγγελία μου και θέλω να πιστεύω ότι και η επόμενη Δημοτική Αρχή θα το υλοποιήσει. Εγώ θέλω να ρωτήσω κάτι. Κατά τον απολογισμό, εκφράσατε μια πικρή. Θέλω να ρωτήσω και άλλα συναισθήματα σας γεννά η αποχώρηση σας από τη Δημοτική Αρχή, δεδομένου ότι κάποιοι άνθρωποι δεν στάθηκαν στο πλευρό σας όπως προαναφέρατε. Φεύγω γεμάτος. Με δικαιώνει το αποτέλεσμα. Τα συναισθήματά μου είναι ανάμεικτα. Όμως τα συναισθήματα της ικανοποίησης και τις συμπάθειες του κόσμου είναι αυτά που με γεμίζουν. Αλλά και όλων αυτών των συνεργαστών που στέκονται αυτή τη στιγμή δίπλα μου, του Τάκη, του Σαφιρίου, του Γιάννη, του Βατού, του Βουνατσί, του Χόδρο, του Τζιμπί, του Στατή και όλων των άλλων που με έχουν αγκαλιάσει και στέκονται μέχρι την τελευταία στιγμή, τόσο για μένα όσο για τους συμπολίτες μας και τους ειδημότες μας, για να τους δώσουν αυτή την ικανοποίηση και το αίσθημα ασφάλειας ότι ο Δήμος θα είναι εδώ μέχρι την αλλαγή του νέου έτους. Και θα το δώσουμε ένα Δήμο ο οποίος θα είναι έτοιμος για να βγάλει κάποιος τα παπούτσια του και να μπει μέσα. Επομένως, ο κόσμος έδωσε απαντήσεις σε αυτό που είπατε. Έδωσε την απάντηση. Επομένως, ό,τι και να πω εγώ, αυτό θα είναι πολύ λίγο. Σαφώς σας ανέλησα ότι την καλοσύνη μου κάποιοι την εξέλαβαν ως αδυναμία. Θα ξαναθέτατε υποψηφιότητα? Θα το σκεφτόσασταν? Δεν, ακόμα δεν τέλειωσαν οι εκλογές. Ακόμα είμαι δήμαρχος. Ακόμα είμαι δήμαρχος και συνεχίζω. Να σας πω ακόμα ότι μέχρι το... Να σας πω ακόμα. Να σας πω ακόμα ότι μέχρι το Μάρτιο είμαι εκλεγμένος και θα συνεχίσω, θα με συναντάτε εκεί, ως πρόεδρος της ΠΕΔ, του Βόρειου Αιγαίου. Η θητεία μου θα τελειώσει μετά από 2,5 μήνες τουλάχιστον. Επομένως, είμαι ακόμα αυτοδιοικητικός και εδώ είμαστε, ο Θεός θα μας έχει καλά. Πολιτικό όν είμαι, ενεργός πολίτης είμαι, κοντά στους συνδημότες μου πάντα θα είμαι για να τους βοηθάω. Να ευχαριστήσουμε τον Δήμαρχο καταρχήν και εσάς που μας δίνετε αυτή τη δυνατότητα να επικοινωνήσουμε διημών με τους συνδημότες μας. Εύχομαι και εγώ σε εσάς χρόνια πολλά και του χρόνου να είστε γεροί και δημιουργικοί για αυτό το οποίο σπουδαία κάνετε και σήμερα μας δίνετε για άλλη μια φορά δυνατότητα να πούμε και εμείς πέντε κουβέντες. Λοιπόν, ο Δήμαρχος εκφράζοντας τη Δημοτική Αρχή νομίζω ότι σας κάλυψε. Εγώ και ο συνάδελφός μου ο Θοδωρής ο Κουνουθής ανήκουμε σε μια άλλη παράταξη όπου ύστερα από πολύ χρόνο και πολλή κουβέντα τελικώς κάναμε μια συνεργασία και θέλω να επιμείνω σε αυτό η οποία αποδείχθηκε επιβαλλόμενη μέσα από την ίδια την πράξη και ξέρετε γιατί. Για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα εσείς που παρακολουθούσατε τις διεργασίες στη Δημοτική Αρχή διαπιστώνατε ότι ενώ ακουγόταν αυτή η συνεργασία δεν γινόταν. Και ξέρετε γιατί δεν γινόταν. Αυτοί που σήμερα απουσιάζουν την υπονόμευαν, για να μιλάμε με πολιτικούς όρους, με το χειρότερο τρόπο. Και αν το επισημαίνω ως γεγονός, είναι γιατί σήμερα είναι ο Δήμαρχος, ο κύριος Τζιμής, στέλεχος της Δημοτικής Αρχής, αλλά της Δημοτικής Αρχής, και είμαστε τρεις, οι οποίοι δεν είμαστε Δημοτική Αρχή.
Ο κύριος Ζαφύρη, ο αρχηγός παράταξης, και εμείς οι δύο από την παράταξη του κυρίου Μαμάκου. Είμαστε εδώ. Πριν λίγες μέρες είχε Δημοτικό Συμβούλιο. Ξέρετε ποιοι έλειπαν? Αυτοί που πυροβολούσαν όλο αυτό το χρονικό διάστημα. Ξέρετε γιατί έλειπαν? Γιατί ένιωσαν ότι τώρα δεν έχουν λόγους ύπαρξης, επειδή δεν έχουν εξουσία. Και επειδή η αυτοδιοίκηση είναι υπόθεση προσφοράς στο Δημότη, είναι επιλογή από όλους μας για να υπηρετούμε τον πολίτη και όχι για να έχουμε όποια καρέκλα. Αναφέρθηκε σε αυτό ο Δήμαρχος. Εγώ θα ήθελα να πω, και επειδή θα μιλήσουν και οι συνάδελφοι, ότι το μεγάλο στοίχημα είναι για την επόμενη μέρα. Και επειδή μιλάμε σε δημοσιογράφους, θέλω να πω τα εξής. Το τεράστιο θέμα όπου σταυρωθήκαμε όλοι, που λέγεται προσφυγικό παύλα μεταναστευτικό, τελευταία, επειδή πράγματι με πολιτικούς όρους διαφάνηκε ποιοι είχαν δίκιο και ποιοι δεν είχαν, δεν κουβεντιάζεται καν, χρησιμοποιήθηκε ασυστόλως για να πάρουν κάποιοι την εξουσία, αλλά τώρα δεν μιλάει κανείς γι' αυτό. Κάποιοι φάγαμε πολύ πολιτικό ραβδί τον καιρό που έκαιγε η μπάλα, να μιλάμε με ποδοσφαιρικούς όρους. Μας πυροβόλησαν όλοι για να υπάρχει αυτή η κανονικότητα, το είπε ο Δήμαρχος. Και παράλληλα, σε μια πάρα πολύ δύσκολη συγκυρία, η παρούσα Δημοτική Αρχή, που βέβαια έκανε την αυτοκριτική ο Δήμαρχος, εγώ απλά θα το επαναλάβω, δεν ξέρω πόσο καλά επικοινωνήθηκε αυτό το έργο το οποίο παρήχθη από αυτή τη Δημοτική Αρχή. Απλά θα σας πω 2-3 πράγματα που με αφορούν και θα τελειώσω με αυτά. Κουβεντιάστηκε τελευταία, και κοιτάζω την κυρία Χατζηγεωργίου κατάματα, γιατί της το είπα κιόλας, άκουσα μία συνέντευξη από τον Περιφερειάρχη σε ερώτηση της κυρίας Χατζηγεωργίου τι γίνεται με την Νότια Παράκαμψη. Επισημαίνω εδώ ότι η Νότια Παράκαμψη δεν είναι ευθύνης του Δημοτικού Συμβουλίου, της Δημοτικής Αρχής, γενικότερα του πρώτου βαθμού αυτοδιοίκησης. Είναι του δεύτερου βαθμού. Εμείς το παλέψαμε και το φτάσαμε σε σημείο, ως μη οφείλαμε τυπικά, να έχει εγκεκριμένη μελέτη έτοιμη και να απαιτούνται χρηματοδοτικά εργαλεία, δηλαδή χρήματα για να υλοποιηθεί. Και όχι σε μία ή σε δύο φάσεις, σε μία φάση δεν μπορεί να σπάσει αυτό το έργο για μια σειρά από λόγους. Έχουν δει το φως της δημοσιότητας και πολύ περισσότερο δεν δημιουργεί κανένα μα κανένα πρόβλημα σε καμία ιδιοκτησία. Το τονίζω και παίρνω όλη την πολιτική ευθύνη για να μιλάμε με πολιτικούς όρους. Πάμε. Κτηματολόγιο. Αυτή η Δημοτική Αρχή δημιούργησε επιτροπή. Τρέξαμε ως μη οφειλόμενοι, υπό την έννοια ότι και αυτό έχει να κάνει ως ευθύνη μεταξύ του κράτους και της κτηματολόγιων ΑΕ. Δεν έχει να κάνει. Εμείς εκφράζουμε το Δήμο, το αποδείξαμε και για άλλη μια φορά δικαιωθήκαμε και σε αυτό. Τις επόμενες μέρες, τέλη Φεβρουαρίου, αρχίζει το πιλωτικό πρόγραμμα, έτσι που πραγματικά όσοι συμπολίτες μας, και είναι πολλοί, έχουν πρόβλημα, θα έχει λυθεί κυρίως και με την οικονομική ευθύνη της πολιτείας αλλά και του ίδιου του κτηματολογίου. Θέλετε να σας πω κάτι? Πόσα χρόνια, κοιτάω την Τίνα, η υπόθεση της βαριάς ακροτηρίου, ξέρετε, πάνω από 30 χρόνια το παλεύαμε. Αυτή η Δημοτική Αρχή το έκανε φεκ. Τι σημαίνει? Έγινε νόμος του κράτους και πιθανότατα, δεν ξέρω αύριο ή μεθαύριο, αν προλάβουμε, γιατί είχαμε μια ατυχία, κυρία Βερβέρη, συγγνώμη που κάνω την αναφορά, πριν, μέσα στο χρόνο αυτό, θα προκυρήσαμε την τελευταία φάση που είναι η πράξη εφαρμογής. Δεν έγινε γιατί υπήρξε ένα πρόβλημα ασθένειας της αρμόδιας υπαλλήλου. Πιθανότατα και αύριο μεθαύριο να τρέξουμε. Τι κάνουμε με αυτό? Ξεκαθαρίζουμε την πιο αναπτυσσόμενη περιοχή στο Δήμο Μυτιλήνης, που είναι η περιοχή βαριάς ακροτηρίου. Τι άλλο κάναμε? Αυτή τη στιγμή πάμε να πολεοδομήσουμε, δηλαδή να κάνουμε αυτό που κάναμε στην περιοχή βαριά ακροτηρίου και στους Χάλικες, αλλά και σε ένα άλλο κομμάτι όπου δεν είχε πολεοδομηθεί ποτέ.
Τι κάναμε? Διαμορφώσαμε οικονομικές προϋποθέσεις για να χαρακτηριστούν οι δρόμοι, και το τονίζω να μας ακούσουν και οι συντημότες μας, όταν αυτή τη στιγμή με την απαγόρευση στην εκτός σχεδίου δόμηση ουσιαστικά δεν εκδίδονται άδειες και δεν υλοποιούνται οικοδομές, ακριβώς γιατί τίποτα μα τίποτα δεν λειτουργεί εδώ και 2 χρόνια. Γιατί δεν υπάρχουν χαρακτηρισμένοι δρόμοι. Και εδώ πήραμε την πρωτοβουλία και κάναμε και αυτό. Παράλληλα, σε λίγο θα γίνει και το χωροταξικό των ΑΠΕ, των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Όλα αυτά μαζί με το τοπικό πολεοδομικό σχέδιο, τη μεγαλύτερη πολεοδομική μεταρρύθμιση, διαμορφώθηκαν, οργανώθηκαν από αυτή τη Δημοτική Αρχή μέσα σε ελάχιστο χρονικό διάστημα, και τα λέμε υπό μία έννοια, ότι πρέπει η επόμενη Δημοτική Αρχή γρήγορα, συντονισμένα, να πάρει την ευθύνη που της αναλογεί. Δεν πρέπει να χαθεί ούτε μία μέρα. Όλα αυτά που αναφέραμε είναι απόλυτα διασφαλισμένα, είναι οργανωμένα, θέλει διάθεση, και το λέω αυτό δεδομένου, και παίρνω την προσωπική ευθύνη που μου αναλογεί, στην αυτοδιοίκηση δεν υπάρχει ταχύρυθμη εκπαίδευση. Θέλει μεράκι, θέλει πολλή δουλειά, δεν πειράζει και αν γίνουν λάθη, έτσι. Σημασία έχει όλοι εμείς που το επιλέγουμε να υπηρετούμε το κοινό καλό, που νομίζω ότι αυτή η Δημοτική Αρχή με όλα τα στραβά της, έτσι όπως τα είπε ο Δήμαρχος, κατάφερε να παρέξει έργο. Η Δημοτική Αρχή του Στρατήτου Κιτήλη θα μείνει στην ιστορία. Ξέρετε γιατί? Γιατί έγινε αυτό που δεν γίνεται πουθενά. Οι συνεργασίες με άλλες πολιτικές παρατάξεις. Για να πετύχει μια Δημοτική Αρχή θα πρέπει να κάνει συνεργασίες. Και αυτό επιθυμεί και το κεντρικό κράτος. Συνεργασίες μεταξύ των παρατάξεων, ώστε να βγει το καλύτερο για τον κόσμο, για τους συνδημότες. Όσον αφορά εμένα, προηγουμένως ο κύριος Βατός είπε τον τρόπο με τον οποίο συνεργαστήκαμε σε αυτή τη Δημοτική Αρχή. Εδώ και λίγο καιρό ο κύριος Δήμαρχος με ανέθεσε αντιδήμαρχο οικονομικών. Άκουγα διάφορους ότι είναι χρεωμένος ο Δήμος και τα λοιπά και διάφορα. Εγώ δεν είδα κάτι τέτοιο. Άλλωστε το αποτέλεσμα σήμερα, 27/12, σας το είπε ο κύριος Δήμαρχος ποιο είναι το υπόλοιπο. Λύσαμε πάρα πολλά προβλήματα μέσα σε αυτό το πεντάμενο. Να σας πω για την αγορά του ακινήτου πληροδοτήματος Μιχαλέλη, για να δώσουμε κάποια πνοή στο κληροδότημα το οποίο είχε προβλήματα. Να σας πω για τα βράχια στο Πλωμάρι που έχει δρομολογηθεί η αγορά των ακινήτων, είναι έτοιμα για την υπογραφή συμβολέων. Να σας πω για άλλα θέματα. Δεν είναι ανάγκη να τα πω όλα. Θέλω να πω ότι θα πρέπει και η επόμενη Δημοτική Αρχή να λειτουργήσει έτσι καθαρά για το καλό του τόπου. Έχουν δρομολογηθεί πολλά έργα, θα σας τα πει ο κύριος Τζιμής, ο αντίδημος τεχνικής, πάρα πολλά έργα. Άλλωστε στον προϋπολογισμό θα τα είδατε, συνεχιζόμενα πάρα πολλά έργα. Έχουν λυθεί προβλήματα, υπάρχουν και προβλήματα τα οποία, γι' αυτό υπάρχει συνέχεια της Δημοτικής Αρχής, για να λύνονται και άλλα προβλήματα. Εγώ, όπως ξέρετε, κατέβηκα στις προηγούμενες αυτοδιοικητικές εκλογές με τον νόμο της απλής αναλογικής. Ο νόμος της απλής αναλογικής τι έλεγε? Ευρύτερες συνενέσεις στα δημοτικά συμβούλια, γι' αυτό το λόγο έγινε. Και είμαι υπέρ της απλής αναλογικής. Και να το σημειώσετε. Η απλή αναλογική έδινε ευρύτητα κίνησης στους Δήμους και στα δημοτικά συμβούλια. Συνεργάστηκα από την πρώτη μέρα. Δεν ζήτησα τίποτα. Πρόσφερα όπου μπορούσα. Και το υλοποίησα και τους τελευταίους μήνες που μου ζητήθηκε να αναλάβω την καθαριότητα, να αναλάβω το Πλωμάρι που μου λέγαν πού είναι για να πας εκεί, γίνεται χαμός κυρίου. Ανέλαβα αδέσποτα φώτα και σχολικές μονάδες. Το έκανα με όλη μου την καρδιά. Το έκανα γιατί το να λες ότι είσαι αυτοδιοικητικός πρέπει να το κάνεις και στην πράξη. Τα λόγια είναι πάρα πολύ ωραία. Όλοι είναι αυτοδιοικητικοί. Αλλά αυτοδιοικητικοί είναι μέχρι εκεί που τους βολεύει. Όταν κάτι δεν τους βολεύει, σταματάνε να είναι. Η δικιά μου λοιπόν παράταξη, έστω αυτά τα 2 άτομα που είχε, συνεργαστήκαμε αγαστά με τον Δήμαρχο
κλείνω τη θητεία μου γεμάτος, δεν με ενόχλησε καθόλου τι έγινε στις εκλογές, πρόσφερα ό,τι μπορούσα να προσφέρω και δεν μπορεί κανείς να μου πει τίποτα. Ήμουν προηγούμενος επάνω στην καθαριότητα και όλοι γελούσαν και μου χτυπούσαν την πλάτη και αμένα είναι το μεγαλύτερο έργο που έκανα. Ανέλαβα κομμάτια δύσκολα, προσπάθησα και σας ευχαριστώ πολύ και για τα καλά που έχετε γράψει αλλά και για τα κακά. Η ζωή κάνει τους κύκλους της, κλείνει ένας κύκλος αλλά συνάμα μπορεί να ξανανοίξει. Ας το έχουν υπόψη τους αυτοί που πρέπει να το έχουν. Και εγώ να ευχηθώ σε εσάς και μέσω των μέσων μαζικής επικοινωνίας όλους τους συνδημότες χρόνια πολλά και καλή χρονιά να έχουμε. Και εύχομαι κάθε προσωπική και οικογενειακή ευτυχία σε όλους. Ήδη σας έχω 18-20 σελίδες στείλει τα έργα επιγραμματικά με τρεις λέξεις το καθένα το τι έχουμε κάνει όλο αυτό το διάστημα. Ακούσατε από τους συναδέλφους μου τον κύριο Βατό, τον κύριο Βουνατσί και τον κύριο Ζαφυρίου αλλά και από τον το δήμαρχο τον οποίον ευχαριστώ που με ανέθεσε αυτή την αρμοδιότητα. Ακούσατε όλα τα έργα που, τα περισσότερα έργα που έχουν γίνει και τι έχουν γίνει. Όμως είναι, αν καθίσετε και διαβάσετε αυτές τις 20 σελίδες θα διαπιστώσετε ότι είναι πάρα πολλά αυτά που έγιναν. Γι' αυτό νιώθω υπερήφανος. Αφού ευχαριστήσω τον Δήμαρχο, όπως σας είπα. Νιώθω υπερήφανος γιατί με τη συνεργασία όλων των μελών της Δημοτικής Αρχής, αυτούς που είναι εδώ, τους αντιδημάρχους και αυτούς που δεν είναι, δημιουργήσαμε αυτό το έργο, το οποίο αφήνουμε ως παρακαταθήκη για την επόμενη Δημοτική Αρχή. Ένα μεγάλο έργο, το οποίο ευχόμαστε να το αξιοποιήσει η νέα Δημοτική Αρχή και όχι μόνο να το αξιοποιήσει αλλά και να το εμπλουτίσει. Όμως θα ήθελα να σας πω αυτό το έργο γιατί είναι μεγάλο. Γιατί αναβαθμίζει αναπτυξιακά, αισθητικά και λειτουργικά όχι μόνο την πόλη μας αλλά και τα χωριά μας. Οι συνδημότες μας που μας ακούν αν γυρίσουν και δουν στη γειτονιά τους, στο χωριό τους, τα έργα που έχουν γίνει κατά την τελευταία τετραετία, πράγματι θα μας δικαιώσουν. Δυστυχώς, το ανέφερε ο κύριος Βουνατσί, ο κύριος Βουνατσής, αλλά και ο κύριος Βατός. Δεν είχαμε την κατάλληλη επικοινωνιακή πολιτική. Είναι αναπτυξιακά τα έργα γιατί με αιχμή του δόρατος, την παιδεία και τον αθλητισμό. Θέλαμε τα χωριά μας να είναι ζωντανά, να κρατήσουμε τους συνδημότες μας, να κρατήσουμε τους υπαλλήλους, τους εκπαιδευτικούς που πάνε να υπηρετήσουν, να μείνουν εκεί με τις οικογένειές τους. Δημιουργήσαμε 10 σχολεία ολοκληρώσαμε που είχαμε κληρονομήσει από την προηγούμενη Δημοτική Αρχή. Άλλα 22 σχολεία σχεδιάσαμε και ενεργειακά αναβαθμίσαμε. 4 νηπιαγωγεία κατασκευάσαμε εκ θεμελίων. Ένα στο Δήμο μας και 3 στον άλλο Δήμο. Γιατί δυστυχώς αρκετά έργα κληρονομήσαμε εξαιτίας του νομικού καθεστώτος και τα ολοκληρώσαμε και είναι αρμοδιότητας, ήταν αρμοδιότητας ή χωρικής αρμοδιότητας του άλλου Δήμου. Είναι αναπτυξιακά γιατί δώσαμε τη δυνατότητα προσβασιμότητας σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις. Ξέρετε πόσα αυτή τη στιγμή εκατοντάδες ή δεκάδες χιλιόμετρα αγροτικής οδοποιίας ασφαλτός τρώνεται για πρώτη φορά σε τόσο μεγάλο βαθμό. Κατασκευάσαμε
24 παιδικές χαρές. Υπολείπονται κάπου 15. Δεν είχαμε τα χρήματα πια, ούτε προλαβαίναμε να ολοκληρώσουμε αυτές τις παιδικές χαρές. Όμως αξιοποιήσαμε μέχρι τελευταίο ευρώ όλα τα ευρωπαϊκά και εθνικά προγράμματα. Και να σας πω ακόμα κάτι. Δομήσαμε ένα πλέγμα μελετών, είτε αυτό λέγεται πράσινες γωνιές, είτε λέγεται επεξεργασία ανακύκλωσης, είτε διάφορες άλλες υπηρεσίες. Όλες αυτές είναι μελέτες που συνεργάζεται μαζί μας και η ΔΕΙΑΛ, και πολύ σύντομα θα ανακηρυχθεί, ήδη έχει υποθεί από επίσημα χείλη προχθές από το Γενικό Γραμματέα Περιβάλλοντος, τον κύριο Γραφάκο, ότι είμαστε μια από τις 35 πόλεις της Ελλάδας η οποία θα πρημοδοτηθεί περισσότερο και θα προηγηθεί σε έργα και σε χρηματοδοτήσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση, να γίνει μια πράσινη και έξυπνη πόλη. Όλα αυτά απαιτούσαν πολλές μελέτες. Αναφερθήκατε στον κύριο Δήμαρχο σχετικά με το με την ανάπλαση της Προκυμαίας, να τα πάρουμε με τη σειρά, και της πλατείας Σαφούς. Αγαπητοί μου, εμείς βρεθήκαμε σε μια πολύ δύσκολη κατάσταση. Να ξέρετε όμως εσείς που ενημερώνετε τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, τους πολίτες μέσω των μέσων σας, ότι δυστυχώς όποιο έργο έχει δημοπρατηθεί πριν από τον πόλεμο της Ουκρανίας, είναι δύσκολο, και ιδίως μεγάλο έργο, δύσκολο στην ολοκλήρωσή του. Γι' αυτό και η Ευρωπαϊκή Ένωση δίνει συνεχώς παρατάσεις. Γιατί οι τιμές εκτινάχθηκαν. Δυστυχώς, στην δική μας θητεία η συγκυρία ήταν άσχημη. Αναφέρθηκαν οι συνάδελφοι για το μεταναστευτικό. Αναφέρθηκε ο Δήμαρχος και για το μεταναστευτικό και για τον COVID, και που διέριξε αυτή την εφοδιαστική αλυσίδα, αλλά και για τον πόλεμο στην Ουκρανία. Όλα αυτά είχαν σαν συνέπεια να εκτιναχθούν οι τιμές, και εμείς ως Δημοτική Αρχή σκεπτόμασταν τι να κάνουμε. Βγάζαμε συνεχώς κίτρινες κάρτες και βγάζουμε τον εργολάβο που έχει αναλάβει την προκυμαία, γιατί όντως καθυστερεί. Αν του βγάλουμε την κόκκινη, να είστε βέβαιοι ότι θα έχει την τύχη του κολυμβητηρίου. Θα καθυστερήσει τουλάχιστον 2-3 χρόνια. Η επαναδημοπράτηση και είναι μια διαδικασία καθαρά χρονοβόρα. Πάμε τώρα. Θα σας παρακαλέσω. Λοιπόν, πάμε τώρα στο κολυμβητήριο. Επειδή ρωτήσατε, όντως το κολυμβητήριο είχε αυτή για 3 μέρες που καθυστέρησε να πληρώσει η Γενική Γραμματεία, βρήκε αφορμή ο εργολάβος να διαλύσει τη σύμβαση. Όμως από εκεί και πέρα γίνεται ένας αγώνας. Δυστυχώς, στη μεταφορά την τελευταία πριν από 10 μέρες, στη μεταφορά των κονδυλίων από τη Γενική Γραμματεία στο Υπουργείο Παιδείας, όπου υπάγεται, θα υπαχθεί από 1η-1η η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, δεν μεταφέρθηκε όλο το ποσό της σύμβασης 4,5-5 εκατομμύρια, αλλά μεταφέρθηκαν 2.700. Άρα υπολοιπόμαστε κάπου 1.300.000. Ως εκ τούτου, ίσως και παραπάνω, αν κάνω το λογαριασμό, είναι και παραπάνω. Δυστυχώς έγινε ένα λάθος. Το αναγνώρισε το λάθος η πολιτεία και είπε ότι, και έχει διαβεβαιώσει και το Δήμαρχο και εμένα, παρόλες τις
έγγραφες εκκλήσεις που κάναμε και δεν μας απαντούσαν τόσο καιρό, ότι έχουμε κάνει λάθος και στην έναρξη του νέου έτους θα δώσουμε τα απαραίτητα κονδύλια για να επαναδημοπρατήσετε το έργο. Άρα δεν κινδυνεύει ένα έργο. Το κινδυνεύει ένα έργο όταν δυστυχώς το σταματήσουμε. Γι' αυτό εμείς ήμασταν πολύ επιφυλακτικοί να σταματήσουμε τον εργολάβο. Ενώ δεχόμασταν τις βολές του καθενός. Και μάλιστα από ανθρώπους οι οποίοι τόσα χρόνια, ενώ είχαν την ευθύνη των λιμενικών έργων, δεν έκαναν ούτε μία μελέτη. Τη μελέτη αυτή την σχεδίασε, την έκανε η Δημοτική Αρχή, και ερχόμαστε σήμερα και ρωτήστε όλους τους ναύτες και τους αξιωματικούς του πολεμικού ναυτικού και του λιμενικού, που συνεχώς βγάζουν φωτογραφίες να στείλουν αυτό το κομμάτι που έχει γίνει και να το ονομάζουν ότι έχουμε και σχηματίζεται ένα από τα ρεότερα λιμάνια σε αισθητική του αρχιπελάγους. Αυτά ήθελα έτσι σε γενικές γραμμές να σας πω, να σας ευχαριστήσω που πάντοτε στεκόσασταν με κριτικό πνεύμα απέναντι στο παραγόμενο έργο, το μεγάλο αυτό έργο που έχει κάνει η Δημοτική Αρχή Κύτταιλη. Όμως μερικές φορές, όχι μερικές, πάμπολες φορές, ήσασταν άδικοι για να εστιάσετε σε έναν αλάκο, που ο λάκος αυτός δεν έγινε με ευθύνη, αγαπητοί συνάδελφοι της Δημοτικής Αρχής, αλλά της ΔΕΙΑΛ. Άνοιγε η ΔΕΙΑΛ, που όντως έχει σαθρά σε πολλά σημεία τα δίχτυά της, άνοιγε και άφηνε κάποιες μέρες να σκεπάσει αυτούς τους λάκους, και τα χρεωνόταν η Δημοτική Αρχή Κύτταιλη και η Τεχνική Υπηρεσία και η Αυτεπιστασία. Κλείνοντας, θέλω να ευχαριστήσω το εσάς που πάντοτε ήσασταν στις επάλξεις της ιδιοσιογραφίας και μάλιστα σας λέω με θετικό πνεύμα, σας κρίνω, τους συνεργάτες μου όλους, το Δήμαρχο πρώτα-πρώτα, αλλά και την Τεχνική Υπηρεσία, αλλά και την Υπηρεσία Προγραμματισμού, που είχα την τύχη να προείσταμε. Να είμαι πολιτικός τους προϊστάμενος. Επίσης, θα ήθελα να ευχαριστήσω και από την Περιφέρεια, τον Περιφερειάρχη, αλλά προπάντων τον προϊστάμενο της Διαχειριστικής Αρχής, αλλά και τον Διευθυντή του Περιφερειακού Ταμείου, γιατί και αυτοί με ενέργειές τους βοηθούσαν πάρα πολύ να πληρωθεί έγκαιρα ή να εγκριθεί έγκαιρα κάθε έργο που κάναμε, για το οποίο είχαμε κάνει αίτηση. Ευχαριστώ πάρα πολύ και καλή χρονιά.